Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στη σιωπή, να ξέρετε, και στην προσευχή για τους ανθρώπους αυτούς. Εμένα με χτύπησε κάποτε ένας άνθρωπος έτσι. Πολύ άγρια με χτύπησε. 18 μικρές εγκεφαλικές αιμορραγίες μέσα στο κεφάλι μου. Με νοσηλεύσανε σε μαφ, πώς λένε, σε εντατική. Με χτύπησε. Όταν ήμουνα εφημερία στον ΙΚΕΑ, στο νοσοκομείο. Ποιος με υπερασπίστηκε? Ο Πολάκης. Ο Πολάκης έβαλε το στήθος του την ώρα που με χτυπούσανε να με προστατεύσει. Άρα, το βλέπεις, εγώ του έχω υποχρέωση. Και όχι μόνο έχω υποχρέωση, αλλά ξέρω ότι είναι αυτός που είναι. Καταλάβατε τι σας λέω? Είναι αυτός που είναι. Και ό,τι να ακούτε και να τον λένε, είναι γιατί τον τρέμουνε τη γλώσσα του. Αυτός με χτύπησε ο άνθρωπος, ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ήρθε έτσι σιγά σιγά κοντά, ήτανε διακονούσα και με χτύπησε ο άνθρωπος. Και την ώρα που με χτύπησε, δεν... και εγώ καημένος έπεσα κάτω. Και πέφτουν αυτοί, μόλις έπεσα, να τον χτυπήσουν. Και φώναζα, το θυμάμαι. Ενώ εγώ ήμουνα κάτω, λέγα, σας παρακαλώ, για το όνομα του Χριστού, μην τον επηρεάζετε. Και ήμουνα 24 χρόνο παιδί. Η διδασκαλία του Χριστού είναι κάτι που σε ακολουθεί από μέσα. Και όταν πήγαν στο δικαστήριο και τα λοιπά, λέω, πέστε τους ότι είναι συγχωρεμένος. Δεν πειράζει, να μην το κάνουν τίποτα τον άνθρωπο, να πάει στο καλό. Έγινε δικαστήριο. Αλλά εκείνος που με προστάτευσε και μάλιστα είχε βγει και στην τηλεόραση και έκανε αγώνα. Λοιπόν, ήταν ο Πολάκης. Να είναι καλά ο άνθρωπος και του εύχομαι κάθε καλό. Πάμε παρακάτω. Λέει ότι δεν πιστεύει, αλλά εγώ νομίζω ότι πιστεύει χωρίς να το ξέρει.